Καλημέρα από το Μέτσοβο. Όπως σας είχα υποσχεθεί, μια τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα των 40 χιλιόμετρων και των 20, το οποίο είναι στο 90% η διαδρομή του 20, μπορεί και παραπάνω, πάνω στη διαδρομή, στο δεύτερο κομμάτι της μεγάλης. Οπότε δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αναφορά και συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ούτως ή άλλως η σταθμή είναι κοινή. Αυτή δηλαδή που συναντάμε από το δεύτερο μισό και μετά των 40 χιλιόμετρων είναι ίδιοι και για το 20. Πάμε λίγο να τις δούμε πιο συγκεκριμένα. Καταρχήν, πριν προχωρήσω σε λεπτομέρειες για τη διαδρομή, θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορούμε να πάρουμε μία διαδρομή, να την βάλουμε στο ρολόι μας, το Σούντο ή οποιοδήποτε άλλο ρολόι έχουμε, στην προκειμένη περίπτωση Σούντο, και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βλέπουμε σε ποιο σημείο του αγώνα βρισκόμαστε, και στο χάρτη αλλά και στο προφίλ της υψομετρικής. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλοι οι αγώνες σχεδόν στις ιστοσελίδες τους έχουν τις διαδρομές. Πάμε εδώ συγκεκριμένα, χάρτης και προφίλ διαδρομής. Σίγουρα θα μας παραπέμψει κάπως, εδώ είναι τη Σίτρα. Σίγουρα θα μας παραπέμψει κάπως για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το αρχείο. Ορίστε, για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να πατήσετε εδώ και μπορείτε να κατεβάσετε τη διαδρομή σε μορφή GPX κτλ. Από εδώ. Θα σας δείξω τώρα με ποιον τρόπο μπορούμε από το Moves Count, από το λογαριασμό που έχουμε, να ανεβάσουμε και να περάσουμε στο ρολόι μία οποιαδήποτε διαδρομή. Πάνω στο μενού, πάμε στο κομμάτι που λέει Map, My Routes. Έχουμε έρθει στο σημείο που διαχειριζόμαστε τους χάρτες και εδώ πατώντας, βλέπετε το συν κάτω αριστερά, πάμε στο Import Route, δηλαδή εισαγωγή μίας διαδρομής. Εδώ με έχει φέρει κατευθείαν να διαλέξω το σημείο από τον υπολογιστή που θέλω να το ανεβάσω. Εδώ βλέπετε ο φάκελος Ursa Trail, παίρνω το αρχείο GPX και βλέπουμε εδώ ότι το ανεβάζει. Νάτι η διαδρομή μας, μπορούμε να την ονομάσουμε όπως θέλουμε, στην προκειμένη περίπτωση Ursa. Και εδώ μετά διαλέγουμε σε ποιο ρολόι θέλουμε να αποθηκευτεί, πατώντας στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε εγώ θέλω να μου αποθηκευτεί εδώ, στο Sunto Spartan Sport Wrist Hair Trade Baro. Κάνω save. Η διαδρομή, βλέπετε, έχει ήδη σωθεί. Και συνδέοντας το ρολόι μου, κατευθείαν θα δούμε όταν αρχίσει να κάνει τον συγχρονισμό και τον συγχρονισμό των ρυθμίσεων, θα ανέβει και αυτόματα η διαδρομή. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω λίγο ακριβώς τα πράγματα που είπαμε για τη διαδρομή και μετά θα σας δείξω πώς λειτουργεί αυτό στο ρολόι. Λοιπόν, εδώ όπως θα δείτε, έχουν μια πάρα πολύ καλά στημένη ιστοσελίδα με όλες τις λεπτομέρειες, μπορείτε εύκολα να τις διαβάσετε. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι η διαδρομή είναι 40 χιλιόμετρα περίπου, το μέσο υψόμετρο είναι 1360 μέτρα. Ο πρώτος, θα σας πω λίγο στα γρήγορα τους σταθμούς, η συνολική, συγγνώμη, υψομετρική διαφορά είναι 2700 μέτρα και το μέγιστο υψόμετρο τα 1887. 927 μέτρα είναι το ελάχιστο υψόμετρο. Ο πρώτος σταθμός είναι στο 8,2 χιλιόμετρο, ο δεύτερος είναι στο 11, ο τρίτος στο 15, ο τέταρτος στο 22, ο πέμπτος στο 27,5, ο έκτος στο 33,5 και ο έβδομος στο 37,5. Αυτά τα πέρασα έτσι γιατί πρέπει εσείς να τα μελετήσετε και να κάνετε το σχεδιασμό τροφοδοσίας που απαιτείτε ανάλογα τις δυνατότητές σας. Λοιπόν, να σας πω λίγο λεπτομέρειες τώρα για το επίπεδο, για το τερέν και τι πρέπει να προσέξουμε. Ξεκινάμε, εδώ όπως βλέπετε το υψομετρικό προφίλ, ξεκινάμε με κατάβαση μέσα στο χωριό μέχρι να φτάσουμε στο ποτάμι κάτω που ουσιαστικά είναι και ο διαχωρισμός του Μετσόβου με το Ανήλιο. Το Ανήλιο είναι εδώ το χωριό. Κατεβαίνουμε μέσα από καλτερίμια και εδώ αρχίζουμε και μπαίνουμε σε κάποιους χωματόδρομους, τα πρώτα μέτρα και μετά σε μονοπάτι. Σε αυτό εδώ το σημείο,
Στα μισά δηλαδή περίπου της πρώτης ανάβασης, βλέπετε πόσα μέτρα είναι η πρώτη ανάβαση, είναι συνεχώς μαλακό το τερέν, έτσι. Οπότε προτείνεται παπούτσι με μεγάλες αυλακώσεις στην εξωτερική του σόλα, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Αυτό εδώ το δεύτερο κομμάτι της ανάβασης, της πρώτης ανάβασης, η οποία είναι γύρω στα 400 μέτρα συνολικά, τα τελευταία 150 μέτρα αυτής είναι σε χωματόδρομους και είμαστε περίπου σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Δεν θυμάμαι καν πώς το λένε, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της διαδρομής. Και αρχίζουμε εδώ, παίρνουμε μια κατάβαση πάλι σε λίγο χωματόδρομο και λίγο μονοπάτι, μέχρι που φτάνουμε εδώ, σε αυτό το σημείο, όπου είναι και ο πρώτος σταθμός, στο 8,2 που είπαμε. Από εκεί ξεκινάει μια σχετικά απότομη ανάβαση, η οποία θέλει σταθερή ένταση, όπως έχουμε πει. Έχει κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ απότομα. Θέλει υπομονή. Στο τελευταίο 1/3 της διαδρομής βρίσκεται ο σταθμός τροφοδοσίας, ο δεύτερος, όπου είναι και το χιονοδρομικό κέντρο. Και μετά έχουμε μπει εντελώς σε αλπική ζώνη, δεν υπάρχει πλέον βλάστηση. Και ανεβαίνουμε στο ψηλότερο κομμάτι της διαδρομής. Είναι πάρα πολύ απότομο, δεν θα χρειαστεί σχεδόν κανένας, δεν θα μπορέσει μάλλον σχεδόν κανένας σε αυτό το κομμάτι να τρέξει. Απλά προσπαθούμε να έχουμε μία σταθερή ένταση. Μετά έχουμε μία σχετικά απότομη κατάβαση. Κάποια κομμάτια της είναι τεχνικά, θέλουν προσοχή, κάποια όχι. Μπαίνουμε και σε κάποιους χωματόδρομους κατά διαστήματα, μία πολύ μικρούλα ανηφόρα στο τελευταίο 1/3 της κατάβασης, 1/4 ίσως. Μετά τραβερσάρουμε λίγο το βουνό και έχουμε μία, ίσως την πιο απότομη ανηφόρα του αγώνα, που μας οδηγεί ένα πυροσβεστικό φυλάκιο παρατηρητήριο. Μετά αρχίζει η κατάβαση προς το ανήλιο. Πάλι έχει κάποιους κομματόδρομους, μονοπάτι, αλλά το τελευταίο του κομμάτι είναι αντίστοιχο όπως την πρώτη κατάβαση μέσα από το Μέτσοβο, που είναι σε Καλντερίμι. Αφού φτάσουμε στο ανήλιο, λίγο πριν το τέλος της κατηφόρας έχει ακόμα ένα σταθμό, προσπέρασε κι άλλον έναν που δεν σας τον είπα, στο 15 χιλιόμετρο. Εδώ στο τέλος έχουμε φτάσει περίπου στο 22, έχουμε περάσει και ένα σταθμό που είναι σε μια κεντρική εκκλησία του ανηλίου. Μέχρι αυτό το σημείο, εδώ που σας δείχνω, μέχρι το ποτάμι δηλαδή κάτω, πρέπει να έχουμε πάει όσο το δυνατόν συντηρητικά, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το ευκολότερο κομμάτι της διαδρομής φαινομενικά, όσον αφορά την υψομετρική αλλά και το τερέν που ακολουθεί. Οπότε, μέχρι εδώ πρέπει να έχουμε προσέξει πάρα πολύ, ενδεχομένως αύριο θα έχει και ζέστη, να έχουμε προσέξει πάρα πολύ την ένταση που θα βάλουμε κατά το προηγούμενο κομμάτι και το πόσο θα πιέζουμε στις κατηφόρες να είναι πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Να μην μας ορίζει ο συναθλητής μας που είναι λίγο μπροστά, λίγο πίσω, και να έχουμε πάντα τον απόλυτο έλεγχο για να μπορέσουμε, ξαναλέω, να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ βλέπετε είναι μια αρκετά απότομη ανάβαση. Το πρώτο κομμάτι της, η ανάβαση είναι από τα 900 περίπου μέτρα, 900 κάτι μέτρα, μέχρι τα 1450-1500. Οπότε είναι γεμάτα 500 κάτι μέτρα. Τα πρώτα 300 από αυτά είναι μέσα στο Μέτσοβο. Είναι σε άσφαλτο και καλντερίμια μέσα στο Μέτσοβο. Είναι ιδιαίτερα απότομες οι ανηφόρες. Έχει και ένα σταθμό τροφοδοσίας λίγο πάνω από το μισό του συνόλου της ανάβασης. Εκείνη την ώρα που θα περάσουμε όλοι, ενδεχομένως να έχει και ζέστη, πολύ προσοχή να έχετε σταθερή ένταση. Το τελευταία 200 μέτρα αυτής της ανάβασης, μπαίνουμε πάλι στο μονοπάτι και είμαστε από την πίσω μεριά τώρα του Μετσόβου. Το μονοπάτι δεν έχει καμία τεχνική δυσκολία, είναι ιδιαίτερα μαλακό. Έχει κάποια σημεία που είναι λίγο απότομη η ανηφόρα, όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. Φτάνοντας εδώ, στο χιονοδρομικό κέντρο που θα το βρούμε και στο τελευταίο χιλιόμετρο περίπου της διαδρομής, στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο, κάπου εδώ πέρα, φανταστείτε, στο χάρτη για να το δείχνω και να το βλέπετε κανονικά, έχει μια καταβασούλα, σχετικά τεχνική, επειδή το μέρος είναι πολύ ανήλιο εκεί, αν τυχόν βρέξει σήμερα το βράδυ, εδώ θα έχει λάσπη, θέλει προσοχή. Και μετά βλέπετε όλες οι ανηφορούλες που έχει, είναι σχετικά σύντομες. Καμία δεν είναι πάνω από 100 μέτρα. Αν εξαιρέσουμε αυτήν εδώ, που είναι γύρω στο 28 χιλιόμετρο,
που οδηγούμαστε και στο υψηλότερο σημείο του δεύτερου κομματιού της διαδρομής, που θα το δείτε και ξεκάθαρα είναι κάτι κεραίες. Είναι ήπιες οι ανηφόρες, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα απότομο, απλά επειδή έχουμε πολύ αθρηστική κούραση από την... από τα προηγούμενα χιλιόμετρα και την υψομετρική του αγώνα, ενδεχομένως να μας φαίνονται πολύ μεγαλύτερες από την πραγματικότητα. Όλο το μονοπάτι σε όλο αυτό το κομμάτι είναι σχετικά εύκολο. Βλέπετε και οι κατηφόρες δεν είναι πολύ απότομες. Έχει πολλά σημεία που είναι εύκολα, που είναι εύκολο το τρέξιμο μας, αλλά ξαναλέω, είμαστε πολύ χρεωμένοι. Θέλει προσοχούλα. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την ταχύτητά μας εδώ πέρα, πρέπει να έχουμε εδώ προστατεύσει όσο το δυνατόν το ενεργειακό μας κομμάτι. Εδώ βλέπετε, έχει μια κατάβαση η οποία δεν είναι καθόλου δύσκολη, ούτε τεχνική, είναι ευκολότερη από όλες τις προηγούμενες. Είναι μέσα σε ωραίο δασωμένο μονοπάτι και σε κάποια κομμάτια μπαίνουμε σε κάποιες πίστες του σκι αντοχής. Είναι δηλαδή κάποιοι, ας το πούμε, υποτυπώδεις χωματόδρομοι. Και αυτές οι αναβασούλες εδώ, μπορεί βλέποντάς τις από μακριά και ερχόμενοι με ταχύτητα από την κατηφόρα να μας φαίνονται πάρα πολύ μεγάλες, όμως δεν είναι. Δεν έχουμε μεγάλο οπτικό πεδίο και φαίνονται πολύ απότομες και μεγάλες, όμως δεν είναι. Κάντε λίγο υπομονή, κρατήστε σταθερή την έντασή σας και θα τελειώσουν. Μετά εδώ έχουμε βγει στα λιβάδια που είναι αντικριστά από τον σταθμό, από αυτόν εδώ το σταθμό, μετά το χιονοδρομικό κέντρο. Οπότε ξέρουμε ότι είμαστε στα τελευταία κομμάτια της διαδρομής. Έχει μία μικρή αναβασούλα, είναι σχετικά απότομη, αλλά θα δείτε ότι είναι πολύ σύντομη. Τραβερσάρουμε λίγο και αρχίζουμε μία πολύ απότομη κατάβαση. Το πρώτο της κομμάτι είναι στην πίστα του χιονοδρομικού. Ενδεχομένως να γλιστράει, ενδεχομένως να είναι και άλλοι αθλητές. Θέλει λίγο προσοχή, είναι πολύ απότομο, έχει γρασίδι κάτω, έχει και ένα μονοπάτι. Απλά επειδή είναι μονής κατεύθυνσης και ενδεχομένως να βρούμε και άλλο κόσμο, θα θέλει να προσπεράσουμε από δεξιά ή αριστερά. Και μετά μπαίνουμε στο χωριό. Στο χωριό έχει κάποια απότομα κομμάτια. Φτάνουμε όμως στον τερματισμό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι ιδιαίτερο για αυτό το κομμάτι. Καλή επιτυχία. Κάντε σωστά τον σχεδιασμό της τροφοδοσίας σας. Προσέξτε πάρα πολύ την υδροδοσία. Θα έχει συγκριτικά με άλλες χρονιές για Μέτσοβο σχετικά υψηλή θερμοκρασία. Οπότε θέλει προσοχή και να έχουμε προνοήσει από νωρίτερα. Να είμαστε πλήρως ενυδατωμένοι, οπότε πίνουμε στο σταθμό και φεύγουμε με κάποια ποσότητα νερού μέχρι να φτάσουμε στον επόμενο. Ελπίζω όλοι να το ευχαριστηθούμε. Πάμε τώρα στο κομμάτι που σας είπα, που αφορά την διαδρομή. Ας υποθέσουμε ότι ξεκινάω τη διαδρομή. Πάμε εδώ στο αρχικό μενού, βέβαια εδώ δεν πρόκειται να βρει τώρα GPS σήμα, γιατί είμαι σε κλειστό χώρο. Πηγαίνοντας όμως στην αρχική σελίδα, στο Options, μπορούμε να πάμε στο Navigation, να πάμε στο Routes, στις διαδρομές δηλαδή, και να διαλέξουμε αυτή που θέλουμε. Διάλεξα την Ούρσα, πατάμε πάνω Navigate, και τώρα βγαίνοντας από εδώ, έχει ήδη μπει, μάλιστα βρήκε εδώ και το σήμα GPS, επειδή είμαστε κοντά, βλέπετε πόσο κοντά εδώ είναι. Συγγνώμη, εδώ είναι η διαδρομή. Εδώ, αυτή η κουκίδα, υποτίθεται είμαι εγώ και εδώ είναι η υψομετρική. Όσο προχωράμε στον αγώνα, θα μας δείχνει σε ποιο σημείο είμαστε, σκουραίνοντας αυτό που έχουμε ήδη προσπεράσει. Οπότε μπορείτε να ξέρετε περίπου, αλλά επειδή είναι σε μικρή κλίμακα, δεν μπορούν να φαίνονται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια οι υψομετρικές, αλλά μια γενική εικόνα την έχουμε. Μας έχει, συγγνώμη, τρεις επιλογές. Συγγνώμη. Πατώντας αυτό κρατημένο, το κουμπί το μεσαίο, μπορούμε να κάνουμε zoom in ή zoom out από τη διαδρομή. Συγγνώμη. Εδώ βέβαια θα κάνω zoom out, γιατί δεν είμαι ακριβώς πάνω στη διαδρομή να τη δείτε. Το βλέπετε όμως εδώ. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα από τη διαδρομή. Και αντίστοιχα βέβαια να κάνουμε και zoom in, να βλέπουμε ακριβώς. Να ξέρετε, αυτό μπορείτε να το κάνετε και σε οποιοδήποτε μέρος είστε, ας μην είναι αγώνας, ας είναι μια προπόνηση, και έχει ακρίβεια περίπου στα 5 μέτρα. Δηλαδή μπορούμε εύκολα να δούμε αν είμαστε εντός ή εκτός διαδρομής, για να μην οδηγηθούμε κάπου που δεν θα θέλαμε.
Καλή επιτυχία. Θα σας το ή πριν ή μετά τον αγώνα. Ίσως είναι καλύτερα μετά ή θα τα πούμε το απόγευμα στην τεχνική ενημέρωση. Να είστε καλά. Εύχομαι να το ευχαριστηθείτε.